Πώς από εδώ! Όλα καλά! Όλα καλά! Και δεν κοίταξε τα έπιπλα, αλλά δεν θα σε μαλώσουμε κιόλας! Καθαρά είναι, καθαρά! Δεν μου λες καντίνα! Τόσοι είμαστε εδώ μέσα! Θέλουμε και βοήθεια στο σπίτι! Άκουσε να σου πω, Λευτέρη! Όλο και κάτι θέλουμε! Δεν μπορώ να τα φέρνω βόλτα μόνη μου! Άντε! Και μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι η κυρία του σπιτιού! Ορίστε! Εδώ δεν έχουμε να φάμε και η καντίνα μου έγινε μαντάμ σουσού! Α, δηλαδή όλα καλά! Ναι, το είπαμε! Δεν είδατε τίποτα περίεργο στο σπίτι. Σαν τι περίεργο να γίνει, δηλαδή, κοπέλα μου, τι θες να γίνει, να μετακόμισε σκόνη από το καναπέ στο τραπεζάκι. Όχι, γενικά μιλάω. Όλα καλά. Μια χαρά. Και μία, δύο, πέντε τρομάρες. Ωραία, τότε εγώ λέω να καθίσω. Τι να καθίσεις. Εμείς έχουμε οικογενειακό συμβούλιο, κοπέλα μου. Δεν πάω πουθενά. Τι λες, κοπέλα μου, δεν άκουσε, σου είπε η κυρία. Κυρία. Γιατί παρακαλώ, δεν κατάλαβα. Πολύ αέρα δεν έχεις πάρει εσύ εδώ μέσα, που θα με ειρωνευτείς κιόλας. Άκου εκεί, είμαι κυρία και με κάπα κεφαλαίο. Με κάπα κεφαλαίο, κυρία μου, γράφεται και το κέρατο. Τι! Τι λες, καλέ. Εγώ τι λέω, μωρέ, που θα με διώξετε κιόλας. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου κι άλλο. Όχι, για πες, για πες. Άστε να φύγει. Πόσο αφελής είσαι. Η κυρία από εδώ, με το κάπα κεφαλαίο, τα έχει με τον κύριο από εκεί! Τι λες, κοπέλα μου, τι είναι αυτά που με ζόρισε! Υποθύμησε και ο γιος μου, πώς θα τα αντέξει αυτά που ακούει! Φύγε έξω από το σπίτι μου που θα με συκοφαντήσεις κιόλας! Τώρα, παλιοκόριτσο, παλιοκόριτσο, έξω! Καντίνα μου, είναι αλήθεια αυτό! Και εσύ ρε, εσύ δεν τρέπεσαι που σαν ανοίξαμε και το σπίτι μας και σε βάλα μέσα! Όλα ψέματα είναι, Λευτέρη! Α, ψέματα, ε! Όταν ξεσκόνιζα, σας άκουγα τι λέγατε! Ψι, ψι, ψι και ψου, ψου, ψου! Άνοιξε! Έτσι! Για να πω! Κάνω τον άντρα που αγαπώ! Τα άκουσα όλα! Να πω τι είπες! Για πες, για πες! Γιατί εδώ μέσα σήμερα θα πέσουν τα κεφάλια! Καλά, μη ζορίζεστε κι δυο και κάντε κανένα δίκροκο, μην ανοίξω κι εγώ το στόμα μου! Τι να ανοίξεις εσύ δηλαδή! Ωραία, λοιπόν θα τα ανοίξω. Αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα, θα πω ότι ο αναμάρτητος πρώτος στο λιθοβαλέτο, κυρία Σόφη. Τι εννοείς με αυτό που είδες, για πες το πάλι. Πάντα νομίζουμε ότι εμείς ξέρουμε τα πάντα για τους άλλους και για μας δεν ξέρει κανένας τίποτα. Έτσι δεν είναι, κύριε Λευτέρη, την κυρία Σόφη. Για κάνε το πιο λιανά αυτό που είπες. Προχθές ήθελα να βγω λίγο έξω και άφησα στο σαλόνι τον κύριο με την κυρία. Επέστρεψα όμως γιατί έκανε λίγο κρύο και μπήκα από την μπαλκονόπορτα. Και από εκεί άκουσα τα πάντα. Και αρκουδάκο μου και μωρό μου. Παγώσατε. Μήπως θέλατε να σας φέρω το μπουφανάκι. Όχι. Δεν θα το αντέξω αυτό. Εδώ μέσα έχουν όλοι σχέση και μάλιστα όχι μία, αλλά δύο. Κι εγώ τίποτα! Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα, θα φύγω! Δεν σας αντέχω! Κοιτάστε μόνο την πάτη σας! Φεύγω και έχουμε βγάλει! Τώρα πάρ' τα αυγό και κούρευτο! Δεν μιλάτε, η φτώχεια φαίνει γκρίνια! Και αποκαλύψεις! Αριάτινε! Με τη μάνα μου! Sorry, Ντάνι. Τον Μπάμπη ζήλευα στην Καλαμάτα! Κατένα μου βγήκε! Αφήστε καλέ! Ανοίγω εγώ! Άλλωστε έλεγα να πηγαίνω! Όχι εγώ, αυτός. Α, μάλιστα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε ράμπο της τράπεζας. Πώς λέμε ράμπο της εφορίας? Ράμπο! Δηλαδή, τι εννοείτε και τι θέλετε? Μετά από πολλές ειδοποιήσεις που είχατε και το δάνειό σας και γραπτός και προφορικός, εσείς δεν καταβάλλετε ούτε μία δόση. Ωραία κυρία μου, το ξέρουμε, αλλά περνάμε λίγο δύσκολα. Θα το τακτοποιήσουμε όμως. Όλο θα. Και τι θέλετε να κάνουμε τώρα, και συγγνώμη, αυτός γιατί γράφει τόση ώρα. Ήρθαμε για κατάσχεση. Θα κατασχέσουμε όλα στα πράγματα και αν δεν μπείτε σε ρύθμιση σε δεύτερη φάση, θα κατασχέσουμε και το σπίτι. Τι λένε, μαλλιαμούνια σου έτσι. Ξέρετε, μαλλιά, εγώ είμαι ο Ράμπο. Ναι, ρε, σε κανένα είσαι και ο Σταλόνε. Έξω από το σπίτι μου, ρε. Ωραία πράγματα για κατάσχεση. Και ακριβά. Αλλά δεν φτάνει πουθενά το δάνειό σας.
Κάτω τα χέρια από τα πράγματά μας. Εσείς μας είπατε να τα κατασχέσουμε. Εμείς. Ναι, εσείς. Πότε θα τα πάμε εμείς, ρε Μακεδόνια, που πετάει για συνέχεια. Έχουμε υποκριθεί στην κλίση σας. Φέρτε το καστοφωνάκι. Κυρία μου, είμαι εδώ με τον κόμενο μου τον Όντα και μας ενοχλεί τα καστοφωνάκια. Τα 4.000 είναι μία δόση. Πρέπει να διάμεσα. Στα πόσα είπατε? Τα 4.000. Εάν δεν βάλει την δόση, θα προχωρήσουμε άμεσα στην κατάσταση. Μολόλαβε, κυρία μου. Ορίστε, το είπατε. Μολόλαβε. Τι! Βρε, εσύ και ο γιος μου. Ρε, με το γιο μου, ρε. Με το γιο μου, δεν σου έρθει η γυναίκα μου. Να σας εξηγήσω. Τι να με εξηγήσετε. Λέγε, ρε, ρωτάει. Με το γυναίκα μου, με το γιο μου. Τώρα τι με συμφέρει να πω, δεν ξέρω. Μας πήραν τηλέφωνο από την τράπεζα και θέλαμε να τους κοροϊδέψουμε. Ναι, για το δάνειο, ναι. Ωραίο πάντα αυτό! Ρε, στο βάζω σε κάτω, ρε! Και θα σου τη φωτιά που πάρω σε αυτό και θα τα χαμίσω και σένα μετά! Ήλια μου, ήλια εγώ, ρε! Πες μου σε παρακαλώ, θα τρελαθώ με τον Νότα! Πατέρα! Όχι, ρε πατέρα, με τον Νότα, πώς σε πέρασε αυτό το μυαλό! Εγώ είμαι άντρας, δεν το βλέπεις. Το βλέπω, εγώ. Ωραίο πάντα αυτό! Ρε, ας το βάζω! Ωραίος καταψύκτης αυτό! Φύγε από εδώ, μωρίς, πουλιάμπρο! Μα γιατί, αφού είναι τόσο ωραίος! Αυτό θα κατασχέσουμε πρώτον! Όχι, όχι, με τίποτα! Άντε πάρτε το βάζο να πάει στα κομμάτια! Όχι, όχι, το καταψύχτη! Συμφωνούμε, χαχαχα! Γράψε καταψύχτης! Για σταθείτε! Τι τράπεζα και βλακίες είναι αυτές! Αφήστε τον Κοσμάκη, ρε, στην ησυχία του! Έχει τα προβλήματά του! Τώρα ήρθατε κι εσείς να τους αποτελειώσετε! Ό,τι ώρα και αν είναι, παίρνετε τηλέφωνο! Μεσημέρι είναι, βράδυ είναι! Πού ζείτε εσείς, σε άλλη χώρα? Γιατί προκαλέσαμε εμείς την κρίση και γιατί πρέπει να πληρώσουμε τον λογαριασμό? Οι Έλληνες πρέπει να είναι με τους Έλληνες. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε την κρίση. Την όποια κρίση. Τη δουλειά μας κάνουμε κι εμείς, κύριε. Ναι, σας δίνω και κάτι ψίχουλα για να εκβιάσετε τον Κοσμάκη. Αλλά πού θα πάει, θα γυρίσει και ο τροχός. Αυτό με τον πτωχό το περιμένω ακόμα. Τελειώνουμε. Κατάστε καταψύχτη πρώτο. Ναι, μανία που έχει με τον καταψύχτη. Ας το μπορεί το καταψύχτη. Θα τον κατασχέσω. Μη σε χέσω. Γεμάτος ή άδειος. Πρέπει να τον ελέγξω. Κυρία μου. Κάτι κοιμάδες και μπούτια από κοτόπουλο έχει μέσα. Για κάτι σφαλοπριζόλες, ορίστε, ικανοποιηθήκατε τώρα. Όχι βέβαια, με τα ίδια μου τα μάτια πρέπει να δω. Μπορεί να κρύβεται και τα λεφτά σας, γι' αυτό δεν μας πληρώνει. Δεν έχουμε λεφτά, κυρία μου, τι ψέματα θα σπούμε και μάλιστα εδώ μπροστά στον κύριο Σταλόνε. Ράμπο. Ναι, ρε, σιγά μην σε καρόκι. Σε παρακαλώ, κυρία μου, άνοιξε το καταψύχτη, θα καλέσω εισαγγελέα. Εισαγγελέα, όχι παραγγελία μου, θα πλέξω. Στην άκρη. Θα τον ανοίξω εγώ όπως ανοίγει ο Φερετίνος το κουτί στον τίλ. Ορίστε. Και ράμπο, και τραπεζίτης για προσφορά. Τίποτα δεν έχει, τίποτα. Τίποτα. Πάω, εδώ, πάω. Για πήγε. Μα τι έγινε. Καλέ, ούτε οι σφαλεπριζέλες του παπά δεν είναι μέσα. Όχι. Καλά τα λουκάνη και τα άφαγα. Θα κατασχέσουμε τα πάντα εδώ μέσα. Τελεία και πάφλα. Να είμαστε κι εμείς. Ο Στέφανε. Να το πω εγώ. Βρήκα την Ευαλθία σε ένα παγκάκι στενοχωρημένη. Και κάθισα δίπλα της να της κάνω παρέα. Και λόγο με το λόγο ήρθα με πιο κοντά. Πιο κοντά. Αχ, μπράβο, Ευαλθία μου. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη που διακόπτω κιόλας. Τελειώσαμε την καταφή. Είμαστε έτοιμοι. Αρχίζει η κατάσχεση. Ποια κατάσχεση? Αχ, κύριε Στέφανε. Χρωστούσαμε κάτι χρήματα στην τράπεζα και ήρθαν αυτοί εδώ να κατασχέσουν τα πραγματά μας και το σπίτι μας. Συγγνώμη, ποιο είναι το ποσό? 500.000 ευρώ. Όχι τόσα πολλά, αλλά θα το πληρώσω εγώ. Κύριε Στέφανε, ευεργέτη μας. Μπράβο, κύριε Στέφανε, να σας καλώσω. Είμαι μόνος και έχω πολλά λεφτά. Τι αν τα κάνω, εδώ θα μείνει. Ας ξοδέψω και κάτι. Σωστά. Λοιπόν, έρχομαι αύριο στην τράπεζα να ξοφλήσω το δάνειο. Ωραία, λοιπόν, αύριο. Και αν δεν έρθετε, ξέρετε. Πάμε. Ωραίο πάνω αυτό! Τώρα τι καταλαβαίνεις το κουτάκι, στο λίγο το κεφάλι. Έξω, 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 έξω. Ένα κάτι το πρόγραμμα. Τα ξέρω όλα, μου τα είπε η Ευανθία. Εμείς θα πάμε στο δικό μας το σπίτι, παραγγείλαμε και τις βέρες. Πατρεύω την αδερφούλα μου. Και για σένα έμαθα. Για μένα τι έμαθες και Στέφανε? Ότι παράτησες τις σπουδές σου και ήρθες να βοηθήσεις την οικογένειά σου. Αυτό σε τιμά. Αχ, η αλήθεια είναι ότι το αγόρι μου ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία από την Καλαμάτα. Γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνω όλα σου τα έξοδα στην Καλαμάτα.
Πρώτα απ' όλα οι σπουδές σου και μετά θα βρεις τον δρόμο σου. Αχ, και Στέφανε, να σε φιλήσω. Δεν έχω λόγια. Έτσι ξαφνικά κι όλα αλλάζουν. Εκεί που σε έχει πιάσει η απελπισία, εκεί που σου έρχεται να χτυπήσει το κεφάλι σου στον τοίχο, ξαφνικά φεύγει ο τοίχος κι όλα αλλάζουν. Ο Θεός στο τέλος πάντα βοηθάει. Έτσι και εμάς. Δεν μας άφησε. Γι' αυτό μην το βάζετε κάτω. Κρίση είναι. Θα περάσει. Εδώ έχουν περάσει τόσα και τόσα. Και στο τέλος, να μια λάμψη. Έτσι είναι η ζωή. Ένας κύκλος είναι. Γι' αυτό μια φορά ζούμε. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Και ό,τι αρπάξει ο τόλος μας. Βέβαια, ό,τι τέλειος. Λευτέρη μου, ότι θα παντρευόταν η Ευανθία μας τον κύριο Στέφανο, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Να σου πω, όλα είναι όμως μια χαρά τώρα, εντάξει. Τέτοια κολοτούμπα, ούτε ο Τσίπρας δεν έχει κάνει. Αχ, Αθήνα μου, είμαστε άτυχοι, αλλά είμαστε και τυχεροί, ε. Ποιος είναι τώρα, κάσα μέσα χαϊδολογά άδωμα. Ρε παιδί μου, για πηγαίνω να πω σήμερα πάλι. Θεία Βελούδο! Θεία Βελούδο, πού είστε, τι κάνεις, πού πας! Είστε ο κύριος Λευτέρης Χαρδαλούμπας! Μάλιστα! Ο Βαγγέλης Χαρδαλούμπας είναι ο αδελφός σας! Μάλιστα, τι έκανε πάλι αυτός ο έρθει κλέφτερος! Είναι σε σημασμένος κακοποιός, τον πιάσαμε! Εγώ δεν τον έχω πιάσει ακόμα! Ήρεμα, φιλιά μου, ήρεμα! Δεν μου λέτε, κύριε αστυνόμε μου, τι έκανε πάλι αυτός ο αρχικλέφταρος και καλά, τη θεία μου, πού τη βρήκατε! Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά! Μάλιστα. Το σταμάτησαν οι αστυνομικοί τον αδερφό σας με το αυτοκίνητο και βρήκαν στο πορπαγκάζ ένα πτώμα! Πτώμα! Το αμάξι ήταν και αυτό κλεμμένο, οπότε κατηγορείται για φόνο και για κλοπή. Ναι, μέσα από το μασκαρά, μέσα από τον αρχικλέφτορα να το βάλετε. Αλλά ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει όμως και τον νοικοκύρη. Η τροπή της οικογένειάς μας, κύριε αστυνόμε. Να τον εβάλετε μέσα. Ναι. Μέσα, να τον εχώσετε μέσα. Πολλά χρόνια πάψε, μέσα. Πάψε, θεία μου, πάψε. Ναι, μέσα, κύριε αστυνόμε μου, μέσα στα μπουντρούμια. Και όχι με σίδερα, με μπετό. Ρίξτε του μπετό να μην ξαναβγεί του μασκαρά. Να ηρεμήσουμε κι εμείς, γιατί ξέρετε πόσα πράγματα μας έχει κλέψει. Στη συνέχεια πήγαμε σπίτι του για να ψάξουμε και βρήκαμε εκτός από τα κλοπημαία και τη θεία! Oh yes, yes. Και αυτή από τα κλοπημαία ήταν. Ορίστε. Τίποτα, λέμε ότι αυτός ο κύριε αστυνόμε μου γενικώς όλο κλέβει. Να φανταστείτε, όταν ήμασταν στο δημοτικό και μαθαίναμε τις 10 εντολές, εκεί που έλεγε ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, αυτός τα έλεγε ανάποδο. Κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου. Έπεισε τα από μικρός, έπεισε ο μασκαρά. Αχ, να σε ρωτήσω κύριε αστυνόμε, η θεία μας μόνη της ήταν. Ναι, μόνη εξαντλημένη νηστική. Την πήραμε, της δώσαμε φαγητό και συνήλθε. Oh yes, yes. Α! Ξέχασα να σας πω. Η γιαγιά έλεγε ότι θέλει να πάει στην Αμερική. Θέλω Αμερική. Τι λες, θεία μου, είσαι καλά. Αν πας στην Αμερική θα σε κλέψουν. Εδώ με έκλεψαν, όχι στην Αμερική. Έλα, θεία μου, που θέλεις να ξενιτευτείς τώρα στα γεράματα κι εσύ. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά σας θέματα, δεν χρειάζεται να ξέρω. Εγώ το καθήκον μου το έκανα. Εκτός από τη γιαγιά Βελούδο, έπρεπε να σας ενημερώσω και τον αδερφό σας. Μη μου το θυμίσετε, μη μου το θυμίσετε αυτό το μασκαρά. Πάντως, να σας έχει ο Θεός καλά. Τι νέα μας φέρατε, κύριε αστυνόμε μου, τι νέα μας φέρατε. Γεια σας. Χάρηκα! Εμείς θα δεις πως χαρήκαμε, εμείς. Γεια σας. Στο καλό. Θεία μου, ακόμα όρθιες. Έλα, έλα, κάτσε. Έλα, κάτσε να ξεκουραστείς. Έλα. Έλα, θεία μου, κάθισε. Λευτέρη μου όμως, 720 ευρώ σύνταξη είναι καλά λεφτά. Έτσι, δεν θα πεινάσουμε όμως. Τι λες, Κατίνα μου, μια χαρά. Θα μάθουμε να ζούμε και με τα λίγα. Αλλά όμως, ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πώς εκείνος ο μασκαράς ο αδερφός μου πήγε και μπήκα και το στρατηγό κάτω από τη μύτη μας. Δηλαδή, για τη θεία το καταλάβαμε. Μόρα εδώ μέσα κλέβουν τους γέρους και τις γριές όπως κλέβουν τα πορτοφόλια στην Ομόνια. Θα τη φυλάμε μέρα νύχτα. Σαν τα μάτια μας θα την έχουμε. Είσαι καλά, είναι να την ξαναχάσουμε. Και μάλιστα, έχω πάρει και τα μέτρα μου. Να κλειδώσουμε όλο το σπίτι. Όχι, όχι. Πιο σύγχρονα, πιο σύγχρονα. Κοίτα. Συναγερμός, συναγερμός. Όποιος την ξανακουμπήσει την έβαψε. Δηλαδή, δεν θα μ' ακουμπήσει κανένα. Όχι, θεία μου, γιατί να σε ακουμπήσει. Και να σε ξαναχάσουμε, για τέτοια είμαστε. Να βάλουμε και κάμερες, δε φταίει. Όχι, όχι, όχι κάμερες, Κατίνα μου, όχι κάμερες. Τόσες αποκαλύψεις είχαμε πριν. Φαντάζομαι ότι τις είχαμε και σε βίντεο τα ρεζιλίκια μας. Σωστά, έχεις δίκιο.
Όμως, Λευτέρη, να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Καπτήρα μου, το παρελθόν είναι παρελθόν. Από εδώ και πέρα θα ζήσουμε μαζί, αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Ναι. Περασμένα, ξεχασμένα. Γιατί το φάρμακο για την κρίση είναι το γέλιο. Πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα. Το θέατρο είναι ψυχαγωγία. Να ευχαριστήσουμε και το Διοικητικό Συμβούλιο της ιατρικής μας ομάδας, από την πρόεδρο την κυρία Πανταζήτη Δήμητρα και όλο το συμβούλιο. Να ευχαριστήσουμε και τη σκηνοθέτη μας, την κυρία Ρούλα Ξαρχάκου, δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά την ευχαριστούμε μόνο. Σούλα Κοντού. Ευχαριστούμε και τη θεατρική ομάδα Λυγιάς. Ξέρουμε είναι εδώ. Κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και το Καπί Αγραβίδας. Σήμερα σβήνουν τα φώτα, κλείνει η αυλαία. Ήταν ένα ταξίδι για μας. Γι' αυτό θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν πάρα πολύ για αυτήν την παράδοση. Να είστε όλοι καλά, να περνάμε καλά και να συναντιόμαστε σε ευχάριστα. Καληνύχτα.